Και για να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα πει και ένα μέλος της κυβερνητικής πλειοψηφίας εδώ στην Ελλάδα για όλα αυτά που μόλις συζητήσαμε. Τα συζητήσαμε λίγο εν αγνία τους. Εμείς θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο κύριος Άνος Πλεύρης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να έχει άλλη άποψη. Θα τα σπάσετε τώρα με τον Τραμπ? Όχι, προφανώς. Η ελληνική κυβέρνηση και συνεργάστηκε με τον Τραμπ και συνεργάστηκε και με τους Δημοκρατικούς και οπωσδήποτε η ελληνική κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να συνεργάζεται με όποιον βρίσκεται στο τιμόνι. Και να θυμηθούμε ότι και περίοδου Τραμπ δεν ήταν καθόλου καλές οι συνθήκες για την Τουρκία. Πολλές μεγάλες επιτυχίες από αυτές που λέμε, τα άκουγα πριν που τα λέγατε. Αν σκεφτούμε και τον παράγοντα, άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση που έγινε, τον παράγοντα Ισραήλ, που πλέον οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία είναι στη χείριστη μορφή και ο Τραμπ έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση σε αυτό το κομμάτι. Έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση σε αυτό το κομμάτι ως προς τη στήριξη του Ισραήλ στο δικαίωμα του αυτό. Ναι, αλλά μπορώ να πω ότι το έχει πάρει πιο ξεκάθαρα και από τους Δημοκρατικούς. Προφανώς. Άρα θεωρώ ότι αυτό από μόνο του το κομμάτι μας δίνει δυνατότητες που θα εξελιχθούν στο επόμενο διάστημα και θα δούμε. Όπως κάναμε και προηγουμένως και έχουμε βάλει και χάρη στον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Ελλάδα στο κέντρο της διεθνούς εικόνας, να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε τις επαφές που υπάρχουν ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε στην Αμερική ότι τα εθνικά μας δίκαια είναι ταυτόσιμα με τα δικά τους. Γιατί πάντοτε οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν αυτό το οποίο τους φέρει. Ας πάμε σε πολύ ουσιώδη θέματα. Κατά πολλούς και κατ' εμέ, αν μου επιτρέπετε, η νίκη του Τραμπ σχετίζεται πάρα πολύ με το γεγονός ότι ο ίδιος όχι απλώς αρνήθηκε να γίνει μέρος, αλλά δήλωσε ότι θα πολεμήσει αυτό που ονομάζουμε woke agenda. Ναι. Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη αυτό. Και ρωτάω εσάς, μήπως πρέπει να γίνει παράδειγμα και για μας, δηλαδή, μήπως κι εσείς παραγίνατε δημοκρατικοί, θέλω να πω δημοκρατικοί Αμερικάνοι, όχι με την του αν είστε δημοκράτες ή όχι, δημοκρατικοί ως προς το κόμμα. Μήπως δηλαδή πρέπει κι εσείς κάπως να βάλετε ένα φρένο στη woke agenda. Καλά τα δικαιώματα, αλλά ο κόσμος θέλει φθηνότερα τρόφιμα, φθηνότερη ενέργεια, δουλειές καλύτερες, πιο καλοπληρωμένες, ασφάλεια και όχι μετανάστες. Κύριε Ζαχαρή, ήταν τρία σημεία από ό,τι έχω δει σε όλες τις αναλύσεις. Ήταν η οικονομία, οπωσδήποτε βασικός παράγοντας πάντα. Πάντα. Οι ιδιαιτερότητες όμως είναι αυτές οι δύο. Πρώτα απ' όλα, ευθεία κόντρα με την παράνομη μετανάστευση, με τη λαθρομετανάστευση. Κατά τρόπο, με συγχωρείτε που και εγώ που είμαι άνθρωπος κατά της μετανάστευσης σε μεγάλο βαθμό, δεν έχω χρησιμοποιήσει το λόγο το οποίο χρησιμοποίησε ο Τραμπ. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν μια πρέπει ξεκάθαρη να τον χρησιμοποιήσετε. Θέση. Πιστεύω, θα έρθω και σε αυτό. Και δεύτερο κομμάτι, ο δικαιωματισμός, ο οποίος ξεκίνησε από την Αμερική, αυτό είναι το ιδιαίτερο. Οι Δημοκρατικοί γίνανε απόλυτο μέρος κάθε ανοησίας της woke agenda που υπήρχε. Δικαιώματα ότι ο άλλος μπορεί να περπατάει στα τέσσερα και να λέει ότι είναι σκύλος και πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτός νομίζει ότι είναι σκύλος. Τέτοια πράγματα, ότι πρέπει να έχουμε 15 τουαλέτες και 150 φύλλα. Πράγματα δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με δικαιώματα ενός ανθρώπου που θέλει να έχει μια σεξουαλική άλλη επιλογή. Είναι, τώρα πρέπει να αποφασίσω ποια τουαλέτα θα μπορεί να μην τζυρίζει. Αυτό λοιπόν όλο για μένα είναι ένα σαφές μήνυμα στην Ευρώπη, κύριε Ζάχαρε. Γιατί αφήστε Ευρώπη, την Ευρώπη, πάμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό και στο κομμάτι το μεταναστευτικό ακολουθούμε πολιτικές, ακόμα και αν δεχόμαστε κριτική από τα δεξιά μας, αλλά και από και τα αριστερά δέχεστε. Ναι, προσέχτε. Στην Ευρώπη ακολουθούμε την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει. Ναι, εγώ αυτό που ρωτάω είναι σαφές. Στην woke agenda δεν είναι αρκετά σκληρή η πολιτική σας. Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή η πολιτική που έχουμε είναι να σφραγίζουμε τα σύνορα. Όποιος μπαίνει μέσα να μπαίνει σε κέντρο, αν δεν παίρνει άσυλο, να ακολουθούμε τις διαδικασίες. Ναι, αλλά κάθε μέρα βλέπουμε κάποιον που κάνει ένα έγκλημα και κυκλοφορεί ελεύθερα. Άλλο λέμε τώρα. Τώρα λέμε το κομμάτι της εγκληματικότητας. Όχι, μιλάω από τη μετανάστευση. Και με τη μετανάστευση. Όλο αυτό λοιπόν, προφανέστατα, εγώ θεωρώ ότι ακολουθούμε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική, ότι πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί εκεί, προφανέστατα. Αλλά. Πώς, θα έρθω να σας πω. Γιατί ερχόμαστε λοιπόν στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Πολλά από τα πράγματα που ενδεχομένως εμείς έχουμε θέσει και έχουμε πει να αλλάξουν, κεντρικές επαναπροωθήσεις και όχι από μία χώρα, εξαρτώνται δυστυχώς και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα πρέπει να μπούμε και σε μια συνολική, γι' αυτό ήρθα πριν στην Ευρώπη, σε μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική που θα αλλάξει όλες τις συνθήκες και τις παροχές αυτού. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ιταλία προσέχει. Ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Όχι, όχι, ναι, εντάξει, αν δεν το κάνουν, εμείς τι κάνουμε. Εμείς λοιπόν κάνουμε φράχτη. Εμείς κατηγορούμαστε και αυτή τη στιγμή. Μας κατηγορούν
κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο ότι κάνουμε pushbacks. Δηλαδή, επειδή φυλάμε τα σύνορά μας. Προσέξτε το αυτονόητο και σου λένε ότι παραβιάζει το δίκαιο. Άρα θα τα φυλάξουμε τώρα περισσότερο. Εγώ, κοιτάξτε, γιατί στον Εύρο, όταν τα φυλάξαμε, που δεν υπήρχε Τραμπ, δεν υπήρχε τίποτα, δεν ήταν η πιο σωστή και σκληρή παράλληλα. Ένα αμφίβολο. Ήταν αστευτική πολιτική. Άρα, αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Και στην woke ατζέντα, που αφορά κυρίως την Ευρώπη, δεν έχει γίνει μέρος η Ελλάδα, υπήρξε. Θα μου πείτε το νομοσχέδιο για το γάμα, αλλά σε καμία περίπτωση. Γιατί εκεί πέρα δεν μπήκαμε ούτε σε αλλαγή φύλων, δεν μπήκαμε ούτε σε γονέας 1, γονέας 2. Εγώ θεωρώ, ξέρετε, δεν ψήφισα τα κόβουμε αυτά, έτσι. Δεν ψήφισα το γάμο. Όμως, δηλαδή θα πάμε ούτε σε τεκνοθεσίες, ούτε σε τίποτα. Αυτά τα ό,τι ψηφίσαμε δεν μπορεί να αλλάξει. Μπροστά μας αρκετά χρόνια κυβερνητικής θητείας. Είπαμε ούτε παρένθετες βάλαμε, ούτε τρεις τουαλέτες, ούτε τέτοια. Ούτε φύλλο, ούτε τίποτα. Αλλά αυτό για εμένα πάλι, που εγώ σας λέω, είμαι και ένας άνθρωπος και μπορώ να μιλήσω ότι δεν το ψήφισα το γάμο. Θεωρώ ότι και ο γάμος δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν το ψήφισα. Όμως πρέπει να ακούσουμε τους ψηφοφόρους. Γιατί η woke ατζέντα, και αυτό είναι το ιδιαίτερο και το είδαμε και στην τελετή έναρξη του Ολυμπιακού Αγώνα. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Ζαχαρέ. Είναι μια ατζέντα που τελικά εμειοψηφική, που πάει να επιβληθεί στις πλειοψηφίες. Οι πλειοψηφίες λοιπόν κάποια στιγμή θα αντιδράσουν. Γιατί δεν θέλουμε και τα παιδιά μας να γίνουν μέρος αυτές τις ατζέντες. Όχι. Δεν μπορεί το πολιτικό ορθό που προσπαθεί να επιβάλλει η ατζέντα του δικαιωματισμού να κόψει την ελευθερία έκφρασης. Άρα αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά και να δούμε πώς ψήφισαν, προσέχτε, η χώρα από την οποία ξεκίνησε η woke ατζέντα. Σωστά. Εάν η Ευρώπη παρασυρθεί, που πιστεύω ότι δεν θα παρασυρθεί, τότε θα δείτε άλλα κόμματα να καλύπτουν αυτές τις ανησυχίες. Το Λαϊκό λοιπόν κόμμα οφείλει να εκφράσει, να δει το μήνυμα της Αμερικής και να εκφράσει τους πολίτες, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, που τους ενδιαφέρει τελικά να έχει τις κοινωνίες τους όπως τις ήξερε, να έχει μετανάστευση, αλλά σε καμία περίπτωση ανοιχτά σύνορο και ξέφραγο αμπέριλη, να μην του επιβάλλεται μια woke ατζέντα και πάνω απ' όλα να έχει οικονομική ευρωστία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα του Λαϊκού Κόμματος και αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και κάτι άλλο που με αυτό θέλω να κλείσουμε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη woke ατζέντα. Υπάρχει όμως και μια άλλη ατζέντα, την οποία θα μπορούσαμε να τη βάλουμε στην ευρύτερη ασφάλεια και η οποία τι λέει. Λέει ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, κάθε τρεις και λίγο πέντε μπαχαλάκιδες, τρεις συνδικαλιστές, 7 μαθητές, 8 πλεύριδες, 19 ζαχαροί, να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας, να τα κάνουν λαμπόγιαλο και τελικά η αστυνομία απλώς να τους χαϊδεύει για να μην γίνεται συζήτηση περισσότερο. Γιατί σίγουρα δεν μπορούν να επιβληθούν. Πάντως, και προσπαθούν να επιβληθούν. Η τήρηση της νομιμότητας λοιπόν, για την οποία γκρινιάζει ο κόσμος και εδώ και γκρίνιαζε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες η νομιμότητα για πολλά χρόνια είχε αρχίσει να φθήνει. Θέλω να σας πω ότι πριν από 15-20 χρόνια, αν τολμούσε κάποιος σε ένα γήπεδο στην Αμερική να πετάξει μια φωτοβολίδα, δεν θα ρωτούσαν τι κάνει. Καταλαβαίνετε που θα είχε βρεθεί αμέσως. Ναι, ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Εδώ δεν είναι. Μισό λεπτό. Η πρόοδος που είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα σας πω το ότι αλλάξαμε, επαναφέραμε ποινικό κώδικα, που είναι κανονικά ποινικός κώδικας που τιμωρεί τους δράστες. Βλέπετε και το έχω δει πολλές φορές στις εκπομπές σας που καλείτε συνδικαλιστές και μάλιστα τους κάνετε και πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Στα πανεπιστήμια δεν συζητούσαμε πριν 5 χρόνια ότι θα παίρνουν οι Πριτάνες και θα μπαίνει αμέσως η αστυνομία και θα κάνει σύλληψη. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδος στο κομμάτι να λειτουργεί η χώρα ως μια κανονική χώρα νομιμότητας. Ναι, αλλά δεν είμαστε προφανώς σίγουροι για το πότε θα συμβεί. Άλλες φορές συμβαίνει, άλλες όχι. Βλέπουμε ότι σε καταβλισμούς οι οποίοι ενέχονται για παράνομες πράξεις υπάρχουν συνεχείς επιχειρήσεις αστυνομίας. Σίγουρα μπορούμε καλύτερα. Ελπίζω, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να μπουν και οι κάμερες επιτέλους στην Αθήνα και τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε σε λίγο θέμα για αυτό ακριβώς. Αθηνών, ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι κάμερες. Αλλά η πρόοδος που έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζούσαμε προηγουμένως. Μισό λεπτό. Φαντάζεστε να είσαι στην πέμπτη λεωφόρο στο Μανχάταν. Και να ξαφνικά να βρεθούν 10 άνθρωποι να κλείσουν. Όχι, όχι. Καλά, δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά εκεί που προχωράτε εσείς και οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, ξαφνικά κάποιος να τριπλοπαρκάρει και να κλείσει το δρόμο. Και να σου κάνει και έτσι. Το φαντάζεστε να συμβαίνει. Ναι. Εδώ συμβαίνει συνέχεια. Ναι. Πότε θα το λύσετε αυτό? Εντάξει, αυτό όλο όμως συνεχώς βελτιώνεται. Ακόμα και η λωρίδα εκτάκτου ανάγκης δεν είναι στις καταστάσεις στην οποία ήταν παλιότερα. Πάντως, τώρα που θα φύγετε από εδώ θα δείτε τριπλοπαρκαρισμένα παντού. Ναι. Καλά, ειδικά εδώ πέρα είναι και αρκετά δύσκολο το πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι το βλέπεις και σε σημεία που δεν φαντάζεσαι. Και γιατί δεν κάνει κάτι η αστυνομία? Γίνεται συνεχώς και βελτιώνεται όλο αυτό το πλαίσιο. Πάντως, συμφωνώ μαζί σας, θα γίνω ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πριν 5 χρόνια στο κομμάτι που είχε κάνει. Άρα σας βοηθάει η εκλογή Τραμπ
στο να γίνεται πιο αυστηρή και πιο νομότυπη. Δεν νομίζω, γιατί αυτό είναι έτσι και αλλιώς στην ατζέντα μας. Η ατζέντα μας εκ των πραγμάτων, ως Νέα Δημοκρατία, ως ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει την νομιμότητα, θέλει την επιβολή του νόμου και ναι, δεν θέλει καταστάσεις με μπαχαλάκιδες. Και αυτό το έχουμε αποδείξει με πράξεις, καθώς η αστυνομία πλέον βρίσκεται παντού ενώ δεν βρισκόταν. Το ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, συμφωνώ μαζί σας και προφανώς θα τα κάνουμε. Θάνος Πλεύρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη.